Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Λαμπρό. Ένα πρώτο σχόλιο από τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Λοιπόν, έχει σημασία ότι το πλαίσιο εξ αρχής δεν είναι αυστηρό. Είναι στη λογική του παραθύρου ευκαιρίας. Ο Φιντάν ήταν αρκετά φιδωλός. Μίλησε για θετική εποχή στα ελληνοτουρκικά και πολιτικό διάλογο. Έχει σημασία αυτό. Αυτό ήταν μια πάγια θέση της Τουρκίας, η οποία έχει επιτευχθεί. Γιατί και εμείς μιλήσαμε για πολιτικό διάλογο. Πλέον η λέξη πολιτικός διάλογος είναι διαρκώς στους λόγους των κυβερνητικών στελεχών. Αυτό είναι υποχώρηση από το νομικό πλαίσιο το οποίο επικαλούμαστε. Είναι μια διαφοροποίηση σημαντική, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσε για πολιτικό διάλογο. Τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική πλευρά εμένει στο στόχο της αποκλιμάκωσης. Το είπε κιόλας και ο Υπουργός Εξωτερικών, που ανέφερε ότι το πλαίσιο είναι αποσυμπίεση και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ουσιαστικά λοιπόν, Λαύρο, κοίταξε να δεις πώς προδιαγράφεται. Τα δύο ΙΠΕΞ, το ελληνικό και το τουρκικό, θα λειτουργήσουν σαν μηχανισμοί αποσυμπίεσης, αυτό που ονομάζεται The Confliction Management. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων απομακρύνεται από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η ευρωπαϊκή διάσταση και η ευρωατλαντική διάσταση. Και αυτό είναι κάτι που επιθυμούσε η Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, τώρα, να πάμε στην ουσία. Το θέμα δεν είναι ότι τίθεται αντίθεση. Καταρχάς, στη γλώσσα του σώματος έλεγε ότι υπήρξε μια απόλυτη άνεση του Τούρκου. Και ένα μάγκωμα του κ. Γεραπετρίτη. Ναι, υπήρχε μια ίσως και από έλλειψη εμπειρίας, υπήρχε μια έτσι, πιο αμήχανη στάση, ναι, του δικού μας υπουργού. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι το εξής. Ότι όλος αυτός ο οδικός χάρτης που περιλαμβάνει συναντήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και είναι θημερής πολιτικός διάλογος, αρχικά επικεντρώνεται μέσω των υφυπουργών σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, στη λεγόμενη θετική ατζέντα, έτσι ώστε να υπάρξει ένα πρόπλασμα για τα πολύ σημαντικά που θα συζητηθούν αργότερα, σε μεταγενέστερο στάδιο. Βεβαίως, οι συζητήσεις ορισμένων ωρών τώρα μεταξύ Γεραπετρίτη και Φιντάν δεν μας προδιαθέτουν ότι συζητήθηκαν μόνο ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Ήταν αρκετές οι ώρες τις οποίες υπήρξε κουδαία συζήτηση. Ήταν δύο ώρες τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε κάτι συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο είναι ότι η Τουρκία θέλει να εμπλακεί σε μια πολιτική, σε μια νέα εκδοχή των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες. Δηλαδή μια νέα εκδοχή της λογικής Νταβούτογλου, η οποία όμως προσυδειάζει, το έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές, προσυδειάζει πάρα πολύ στο μότο του Κεμάλ το 1931, όταν έβγαλε το περίφημο «Ειρήνη στο κόσμο, ειρήνη στο σπίτι». Ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτή η νέα εκδοχή είναι επικίνδυνη? Και σε αυτό θέλω να σταθώ. Τα μηδενικά προβλήματα των γειτόνων, τι σημαίνει? Εξαγοράζονται με την τουρκική μεγαλοψυχία εισαγωγικά. Και αυτή η τουρκική μεγαλοψυχία που αφορά την ύφεση και την αποκλιμάκωση διασυνδέεται με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας και την πρωτεύουσα επιρροή της Τουρκίας σε περιφερειακές διευθετήσεις. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε ύφεση, παίρνουμε ηρεμία, την εξαγοράζουμε με το είτε να στηρίζουμε τουρκικές θέσεις σε περιφερειακά ζητήματα, έτσι ακριβώς όπως θέλουν οι Τουρκοί, δηλαδή είτε θα στηρίξουμε μια, όπως στηρίξαμε στον ΑΕΜΟ, ας πούμε, την τουρκική υποψηφιότητα. Αυτό είναι δορυφοροποίηση, Κωνσταντίνε. Ναι, το να εξαγοράζεις την ησυχία υποχωρώντας σε θέση σου και αναγκαζόμενος να υποστηρίξεις θέσεις της Τουρκίας σε θέματα που την ευνοούν, λέγεται δορυφοροποίηση. Και δεν μπορεί ο στόχος να είναι αποκλιμάκωση. Ο αποκλιμάκωση μπορεί να είναι αμέσο ή να είναι ενδιάμεσο στάδιο. Δεν μπορεί ο εθνικός στόχος να είναι αποκλιμάκωση. Ο εθνικός στόχος μιας χώρας είναι τα συμφέροντά της, η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η ευημερία της, η ασφάλειά της. Αυτά είναι στόχοι. Δεν μπορεί να είναι η αποκλιμάκωση. Η αποκλιμάκωση είναι ευκταία, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μείζον στόχος.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει πολλές φορές και εμείς οι δύο. Εγώ το επαναλαμβάνω διαρκώς ότι αυτός ο στόχος της αποκλιμάκωσης ενέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους, γιατί όντως ενέχει τον κίνδυνο της δορυφοριοποίησης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όταν θέλουμε να εξαγοράσουμε ηρεμία, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο που θα ζητήσει ο Τούρκος για την ηρεμία. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δίνει λίτρα για να εξαγοράζει ηρεμία και τα τέλητρα αυτά να αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα ή ακόμα χειρότερα να υπονομεύει τη θέση κυριαρχία της. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα χωρικά ύδατα δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα και το ότι δεν έχουν ασκηθεί δεν σημαίνει ότι δεν αποτελούν κυριαρχία. Έτσι, είναι η κυριαρχία που δεν ασκείται, παραμένει δυνάμη κυριαρχία. Άρα η αποχή από άσκηση δικαιώματος κυριαρχίας είναι στην ουσία παράδοση κυριαρχίας. Καθαρά πράγματα. Θέλω να σταθώ λίγο σε 2-3 πράγματα στις δηλώσεις. Το ένα, στη δήλωση, σε μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε ότι οι μειονότητες πρέπει να αποτελέσουν γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Ποια γέφυρα, τι δουλειά έχει η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα με την Τουρκία και γιατί πρέπει να αποτελέσει γέφυρα. Είναι μια έμεση παραδοχή του ενδιαφέροντος και του συμφέροντος και του δικαιώματος της Τουρκίας στη μειονότητα. Τι πάει να πει οι μειονότητες, ποιες μειονότητες θα αποτελέσουν γέφυρα? Να αποτελέσει γέφυρα η ελληνική αποδεκατισμένη, έτσι, η εκπατρισμένη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Από πού και ως πού. Και μάλιστα... Είναι η ίδια λογική, Λάμπρο, είναι ακριβώς η ίδια λογική με το περίφημο σχέδιο Ερκαγιά με την αποστρατικοποίηση. Όταν έλεγαν οι Τούρκοι τη δεκαετία του 90. Και το λένε και θα το πούν, είναι πολύ πιθανό να το πούν ξανά, ότι εμείς θα πάμε την τουρκική τέταρτη στρατιά μερικά χιλιόμετρα πιο πίσω και εσείς θα προστατικοποιήσετε τα νησιά. Ναι. Είναι ακριβώς η ίδια λογική. Και πρόσεχε, δεν έχασε την ευκαιρία βέβαια ο Φιντάν, γιατί είναι έμπειρος. Έκανε αναφορά σε ομογενείς του, είπε σε ομογενείς μας στην Τουρκία, δηλαδή στη μειονότητα. Δηλαδή, ο Έλληνας κάνει πάσα και λέει για μειονότητες που θα αποτελέσουν γέφυρα, από πού και ως πού. Και ο άλλος βέβαια, ο οποίος είναι γάτος, πιάνει την ευκαιρία και λέει για τους ομογενείς μας. Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι βέβαια έβαλε όλη την ατζέντα, είπε για δίκαιο διαμοιρασμό του πλούτου, έτσι, να μοιράσει τον δικό αυτό του. Αυτό είναι, παραπέμπει σε συνεκμετάλλευση και συνεκμετάλλευση. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Ότι η Τουρκία θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο και λόγο σε περιφερειακές εξελίξεις. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν υπάρξει αναβίωση του East Med, την οποία θέλει ο Νετανιάχου... Το είπε χθες. Το είπε χθες και εμείς κοιτούσαμε αμήχανοι, και οι Κύπροι και εμείς κοιτούσαμε σχετικώς αμήχανοι, γιατί ο Νετανιάχου... Είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Θα την κάνουμε τώρα σήμερα σε λίγο με τον Γαβρίλη Χαρίτο, θα την κάνουμε και εμείς, θα την κάνουμε και με τον Γαβρίλη Χαρίτο σε λίγο. Για πες. Είναι, εάν υπάρξει αναβίωση του σχεδίου ΙΣΜΕΠ, είναι ξεκάθαρο ότι θα θέλει να λάβει μέρος και η Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να αφήσει ευκαιρία ανεκμετάλλευτη στο να μπει στα ενεργειακά της Μεσογείου. Άλλωστε ο Ερντογάν, μην το ξεχνάμε, ότι είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου για τα ενεργειακά. Πάλι Επίσης, το άλλο που είπε ο Φιντάν και που δεν άκουσα εγώ κάποια απάντηση, θα ξαναδιαβάσω το κείμενο, δηλαδή δεν είδα κάποια απάντηση, είπε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία και καλή, κάπως το είπε, καλή συνεργασία εκ μέρους Ελλάδος στο μεταναστευτικό και στην τρομοκρατία. Πρόσεξε ανάποδα τα πράγματα. Αντί να εγκαλέσει ο Γεροπετρίτης τον Φιντάν για το θέμα της λαθρομετανάστευσης, είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο μεταναστευτικό. Δηλαδή και οργανώνουν και στέλνουν τις ροές για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και ζητούν και συνεργασία. Εδώ μιλάμε ότι έχουν κάνει το άσπρο μαύρο και δεν του απαντάει κανείς. Περί αυτού πρόκειται. Πώς είναι δυνατόν να θέτει ο Φιντάν θέματα συνεργασία σε τρομοκρατία? Βεβαίως. Τρομοκρατία θα πρέπει να την εγκαλέσει η Ελλάδα. Μια απολύτως στροφή 180 μοιρών της ελληνικής πλευράς όσον αφορά το μεταναστευτικό, όπου αναγνωρίζεται η υποτιθέμενη δυσχερή θέση της Τουρκίας αναφορικά με το μεταναστευτικό. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι Τούρκοι φιλοξενούν 5 εκατομμύρια πρόσφυγες, 4 εκατομμύρια πρόσφυγες μετανάστες από διάφορες περιοχές και όντως έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Τουρκία μετά το 2021. Αυτό το έχουν μετατρέψει σε όπλο για την ευρύτερη χειραγώγηση της μετανάστευσης ως εργαλείο εξαναγκασμού της Ελλάδας. Εδώ, λοιπόν, και της Ευρώπης ζητούν χρήματα. Και της Ευρώπης βεβαίως. Αλλά ειδικά στο θέμα της Ελλάδας, νομίζω ότι είναι πλέον το θέμα έχει αποκτήσει όχι απλά διάσταση εθνικής ασφάλειας. Είναι ένα από τα δύο ζητήματα που είναι φλέγοντα. Πρέπει το μεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον
με διαφορετικούς όρους, αλλιώς κινδυνεύουμε να καταστούμε ένα κράτος του οποίου μάλλον η εθνική ασφάλεια κινδυνεύει σημαντικά από τις ροές, τις εργαλειοποιημένες ροές της Τουρκίας. Λοιπόν, το ζήτημα για ποιο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας δεν αντέτεινε στον Φιτάν το ρόλο, τον διαπροτικό ρόλο και υπονομευτικό ρόλο της Τουρκίας ως προς το μεταναστευτικό, είναι ότι υπάρχει μια στροφή μετά τα γεγονότα της Πύλου, υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή της ελληνικής πλευράς ως προς το μεταναστευτικό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, προς επίρρωση και της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε, ότι ελοχεύει ο εξής κίνδυνος από αυτό το διάλογο. Ελοχεύει να φτάσουμε σε ένα σημείο εμπλοκής μέσω αρχικά της χαμηλής πολιτικής και της θετικής ατζέντας, όπου η απαγκίστρωση θα είναι δύσκολο. Να έχει υψηλότατο κόστος. Να τη χρεωθούμε εμείς, να χρεωθούμε το αδιέξοδο εμείς. Γιατί η Τουρκία όχι θα μόνο το κάνει να αυτό. Χρεωθούμε το αδιέξοδο, αλλά να απειλούμαστε με ένταση από τη στιγμή που πάμε να απαγκιστρωθούμε. Ναι. Δηλαδή, σωστά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μην ξεχνάμε κάτι, Λαμπρό, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Το τουρκικό υβριδικό δόγμα στο κομμάτι της διπλωματίας έχει πάρα πολλά στοιχεία χειραγώγησης. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζονται με ορθόδοξα σχήματα διπλωματίας αυτά. Αλλά και πολύ περισσότερο με τακτικές διαπραγμάτευσης, οι οποίες είναι, θα το αναφέρω, το ανέφερα και σε μια ανάρτηση που έκανα σήμερα, θα το αναφέρω, μια τακτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι διπλωματική τακτική, είναι η τακτική της μη δεσμεύσεως, αυτό που ονομάζεται αγγλιστή «stick to your guns». Mm. Λοιπόν, εάν δεν μπούμε σε μια διαδικασία όπου εμείς θα πρέπει οι ίδιοι να προσπορήσουμε ωφέλη, τουλάχιστον να κερδίσουμε κάποιο χρόνο, αλλά να μην δεσμευτούμε σε τίποτα από αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να απαγκιστρωθούμε πολύ εύκολα, γιατί ξέρεις, εδώ ελοχεύουν αρκετοί κίνδυνοι. Λόγου χάρη, μην ξεχνάμε ότι θα υπάρξουν και συναντήσεις και στο επίπεδο των Υπουργών Άμυνας. Λοιπόν, να πούμε, μια και το λες, ήθελα να το πω, μισό λεπτό, να πούμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι συμφωνήθηκε να υπάρξει τρεις παράλληλες διαδικασίες στο διάλογο. Ο πολιτικός διάλογος με τον κίνδυνο που ελοχεύει αυτό, πέτυχε η Τουρκία να πάρει το θέμα από το νομικό πλαίσιο το οποίο καλείται η Ελλάδα, όπως είπες, και να το πάει στο πολιτικό. Το πολιτικό σημαίνει δεν ισχύουν οι συνθήκες, δεν έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαπραγματεύση συνθήκες και νόμοι, αλλά πολιτικά τι θέλεις, τι θέλω. Το δεύτερο είναι τα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος, αυτό θα επιδιώξει η Τουρκία. Η Ελλάδα να απέχει από νόμιμες στρατιωτικές δραστηριότητες ασκήσεις που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του αξιωματικού και η Τουρκία να απέχει από παράνομες. Δηλαδή εδώ έχουν καταφέρει να βάλουν στο ίδιο ζύγι την νόμιμη ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα ασκήσεις με την δική τους παράνομη. Και το τρίτο είναι η λεγόμενη θετική ατζέντα, εμπόριο, οικονομία, τουρισμός. Δηλαδή στο τρίτο τους ξεπλένουμε, θα λένε οι άλλοι εντάξει αφού κάνετε business τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, μιλήστε. Στο στρατιωτικό θα περιστήλουμε εμείς τις στρατιωτικές ασκήσεις που είναι απαραίτητες και που δικαιούμαστε και στο πολιτικό η Τουρκία θα το βάλει σε μια σχετικοποίηση. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχουν συνθήκες, ελάτε να τα μοιράσουμε. Δηλαδή μιλάμε 3-3. Προς επίρρωση αυτού, Λάμπρο, θα θέλω να πω το εξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί ο Εύρος. Είναι σαφές ότι η τουρκική πλευρά θα μας κάνει το λεγόμενο mapping out, δηλαδή μια εκ νέου καταγραφή της περιοχής που θα είναι συμβατή με τα νέα δεδομένα, και αυτό το κάνουμε και εμείς. Είναι δεδομένο ότι και η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού θα το πραγματοποιήσει, αν δεν το έχει ήδη. Αλλά εδώ θα πρέπει να τεθεί ένα ζήτημα, ότι επειδή οι ασκήσεις Παρμενίων, λόγου χάρη, είχαν απαντήσει σε διάφορα τουρκικά επιθετικά σχέδια, όπως ήταν η Βαριοπούλα, όπως ήταν η περίπτωση του Κιουνέιοκ, του Νότιου Βέλους, που αφορούσε τη νότια πλευρά του Εύρου,
από το 16 με το πραξικόπημα, πάντα υπάρχει ένα πραξικόπημα από πίσω. Ήταν πραξικοπηματικά αυτά τα σχέδια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά αποτελούν σχέδια υπαρκτά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι στον αέρα. Δηλαδή, απλά ένας αξιωματικός τρελάθηκε και λειτουργήσε από μόνος του. Έχουν αφορμές, αλλά αυτά τα σχέδια ήταν όντως υπαρκτά. Οπότε και οι ασκήσεις Παρμενίων, λόγου χάρη, απαντούσαν σε αυτά τα σχέδια. Εδώ θα υπάρξουν καινούργια σχέδια. Αυτά τα καινούργια σχέδια, με βάση τα νέα γεωμορφολογικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν στον Εύρο με την τεράστια καταστροφή, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσουν συνθήκες που θα πρέπει να τις απαντήσουμε με νέες στρατιωτικές ασκήσεις. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα θέσουμε υποαίρεση τέτοιου τύπου ασκήσεις για να διατηρηθεί το καλό κλίμα. Επίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μέχρι ποιο βαθμό είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε τυχόν τουρκικές προκλήσεις σε άλλα μέτωπα για να διατηρηθεί το καλό κλίμα. Λόγου χάρη στην Κύπρο. Όπου η Κύπρος σταδιακά βγαίνει εκτός. Και το έτερο που κατάφερε η Τουρκία ήταν να πάει σε ένα διαχωρισμό, έτσι, σε μια διαμερισματοποίηση των θεμάτων που την ενδιαφέρουν, να τα χωρίσει σε δύο, δηλαδή να αποκόψει το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο από το Αιγαίο. Δηλαδή να πάει σε μια σαλαμοποίηση της συζήτησης και να καταφέρει να πείσει την Ελλάδα, το θεωρώ διανόητο, να αφήσει το Κυπριακό εκτός εξίσωσης. Πώς μπορεί η Ελλάδα επί δεκαετίες, ο όρος για οποιαδήποτε συζήτηση με την Τουρκία, επί Καραμαλή, μεγαλύτερου πρεσβύτερου, επί Παπανδρέου, Σχορεμένου κλπ., ήταν αν δεν λυθεί το Κυπριακό, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα, αφήνοντας το Κυπριακό απ' έξω. Επίσης, υπάρχει σε αυτό ακριβώς, σε αυτό το πλαίσιο που λες, υπάρχει και το εξής αρνητικό τετελεσμένο. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ το Κράν Μοντανά. Πώς? Μετά την λεγόμενη αποτυχία του Κράν Μοντανά, γιατί εμείς πολλές φορές συμμετέχουμε για να συμμετέχουμε, αλλά ο αντίκτυπος είναι σημαντικός. Yeah, δηλαδή, ακόμα και να πεις ότι συμμετέχεις για να συμμετέχεις και δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα της συζητήσης, έχει σημασία πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό. Γιατί οι Τούρκοι το Κράν Μοντανά το παρουσίασαν σαν ήττα τη διπλωματία συνολικά και τι έκαναν? Μπήκαν αμέσως στη λογική των δύο κρατών. Τώρα λοιπόν, εμείς έχουμε βρεθεί στο Κυπριακό χωρίς καμία στρατηγική. Δηλαδή, λέμε αυτό το εκτός τόπου και χρόνου δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, που η ομοσπονδία έχει υποστηριχτεί από την τουρκική πλευρά και από την σοβιετική ήδη από τη δεκαετία του 60, τα μέσα της δεκαετίας του 60, και από τη βρετανική πλευρά. Αλλά εδώ πλέον έχουμε φτάσει στο εξής. Οι Τούρκοι είναι δεδομένο ότι αυτή την διπλωματική διαδικασία θα την χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τετελεσμένα, μπορεί όχι αρχικά, μπορεί αυτή η διαδικασία, όπως είχε πει και ο Καλίν, να αποκτήσει στάδια. Μπορεί να υπάρξουν παράλληλες διαδικασίες, αλλά μπορεί να είναι μια διπλωματική διαδικασία σταδίων, όπου μπορούν να μας κοιμήσουν ξεκάθαρα με ένα αρχικό στάδιο το οποίο θα υπάρχει καλό κλίμα, η ατζέντα βέβαια θα είναι δεδομένη. Και όταν θα συζητηθούν τα πολύ σοβαρά ζητήματα και οι τουρκικές διεκδικήσεις, αυτό που είπα πριν, εκεί να έχουμε μπλακεί τόσο ενεργά, να έχουμε ουσιαστικά πριονίσει τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές, αν τις θέσουμε εξ αρχής, γιατί εγώ δεν βλέπω. Βλέπω ότι το πλαίσιο είναι πολύ χαλαρό, δεν είναι αυστηρό. Οπότε ένα χαλαρό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρξουν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Έχει να σου πω, προς επίρρωση αυτού που λες, ο Φιντάν έκανε ανάρτηση μετά τη συνάντηση που λέει ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος χωρίς όρους. Αυτό που λες. Δηλαδή, ψηλιάστηκε, κατάλαβε, γιατί ο άλλος, μην ξεχνάμε ότι ο Φιντάν είναι αρχικατάσκοπος, στρατιωτικός, διπλωμάτης, είναι τα πάντα. Δηλαδή, ο τύπος είναι διαπρέσβης, είναι αξιωματικός. Δηλαδή, γι' αυτό ήταν άνηση η εικόνα. Καλώς ξέρω για να πετρείτε. Είναι άνηση η εικόνα, γιατί έχει μια διαδρομή πίσω του και ειδικά ειδικεύεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε dark ops. Έτσι. Δηλαδή, σε μαύρες επιχειρήσεις. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουν οι Τούρκοι. Και ό,τι σκοτεινότερο. Σε επίπεδο στρατηγικής.
Είναι, φαντάσου, δεν έχει καμία σχέση με τον Τζαβούσοκ, δηλαδή που ήταν απλά ένα πιόν, ένα όργανο. Καμία, τίποτα. Αυτός είναι συνδιαμορφωτής, είναι βασικός συνδιαμορφωτής της τουρκικής στρατηγικής. Καμία σχέση. Επίσης, και επιχειρησιακός. Είναι επιχειρησιακός, είναι στρατιωτικός, είναι διπλωμάτης. Είναι και επιχειρησιακός, βεβαίως. Και αρχικατάσκοπος. Επίσης, πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι ελοχεύει ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Αναφορικά με τις συμμαχίες τις δικές μας. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την περίπτωση της Αιγύπτου και την περίπτωση του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει, ο Νετανιάχου θέλει να αναβιώσει τον Ισραήλ. Δεν εμπιστεύεται τους Τούρκους. Φάνηκε χθες. Αλλά πιέζεται πάρα πολύ από την διακυβέρνηση Biden. Ναι. Οι Τούρκοι έχουν αναγνώσει, όπως και οι Αιγύπτιοι έχουν αναγνώσει, ότι η κυβέρνηση Biden πιέζει προς ήρεμα νερά στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και επειδή βλέπουν την Τουρκία να αναλαμβάνει αυτές τις πρωτοβουλίες, να ακολουθεί την προτροπή των ΗΠΑ, ξέρουν ότι αυτό μπορεί να μην διαρκέσει για καιρό, αλλά όσο διαρκεί. Τακτικό είναι. Είναι τακτικό, ναι, και εκείνοι ακολουθούν εναλλακτικά σενάρια και έχουν ένα τακτικό πλάνο τέτοιου τύπου, χωρίς να απεμπολούν απολύτως τίποτα. Αυτοί, γιατί πάνε στο διάλογο πάνε με προϋποθέσεις, δεν πάνε ποτέ. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα αυτονομίας. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε και να είμαστε στη λογική ότι αποτελούμε ένα κομμάτι της πρωτοβουλίας το οποίο κατευθύνεται από την υπερδύναμη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί η Τουρκία δεν το πράττει έτσι. Και από ό,τι φαίνεται έχουν βάλει, θα σου πω γιατί το λέω, υπάρχει ένα κείμενο στο Ελιαμέπ του Μεϊνάρντους, που είναι ένας γερμανικής καταγωγής, γερμανός άνθρωπος και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, κομβικός τέλεχος, όπου εκεί λέει ανοιχτά, το έχω αναρτήσει και στο Twitter, ανοιχτά ότι οι Γερμανοί έχουν πάρει υπεργολαβία από τους Αμερικανούς στο θέμα των ελληνοτουρκικών, και ας μην φαίνονται πολύ. Και εξηγεί πάρα πολύ ειλικρινά ποια είναι η στόχευσή τους. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ναι, νομίζω ότι διαμορφώνεται ήδη ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την ελληνική πλευρά, και δεν είναι να συζητηθούν εκ των προτέρων οι παράνομες διεκδικήσεις των Τούρκων. Οι Τούρκοι είναι πολύ πιθανό να το πάνε σταδιακά. Αλλά εάν το πλαίσιο συνεχίσει να είναι έτσι και εμείς εμπλακούμε ενεργά, και μάλιστα μετά, μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι η επέτειος των Σεπτεμβριανών. Και προφανώς δεν επέλεξαν την τυχαία ημερομηνία της Τουρκία. Είναι στο πλαίσιο των συμβολισμών που κάνουν. Και επίσης η περίπτωση της ρητορικής του Ερντογάν. Ο Ερντογάν που άλλαξε τη ρητορική. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μίλησε για εχθρούς και για βρώμικες μπότες που πάτησαν την Ανατολία. Δεν είπε για Έλληνες, αλλά είπε για εχθρούς. Δηλαδή, ουσιαστικά είπε τη λέξη εχθρός και δεν είπε τη λέξη Έλληνας. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε που αναφερόταν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι Τούρκοι είναι τακτικά το παιχνίδι θα το παίξουν. Το ζήτημα είναι να μην μπούμε εμείς σε μια διαδικασία εφησυχασμού, και κυρίως να μην απολέσουμε το δικό μας προτέρημα, που είναι να μπλέξουμε τα ελληνοτουρκικά στα ευρωτουρκικά.